Και είναι εσείς είστε ο καλός, ο κακός ή ο μέτριος. Με τους υπόλοιπους ξέρετε στο Ελλάδα έχεις ταλέντο. Εκτός από την κυρία Μανολίδου, υπάρχει άλλος παιδί. Είναι δύσκολος ο ρόλος του κριτή. Δύσκολος. Έπρεπε να σε το να μιλήσουμε σοβαρά ή νηστεία. Σοβαρά. Πρέπει να καταλαβαίνεις πολύ γρήγορα να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γι' αυτό έχουμε και τα κουμπία και τα πατάμε και ο μέσος όρος είναι γύρω στα 14 δευτερόλεπτα. Τόσο διαρκεί το όνειρο μιας ζωής για κάποιον. Θέλω να πω ότι όχι, αυτοί που έχουν ταλέντο από τα 2 δευτερόλεπτα ή τα 3 το νιώθεις. Το νιώθουν όλοι μέσα στην αίθουσα. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να κάνει τον κριτή. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντρεχιάσει ή να καταλάβει ότι κάτι γίνεται εδώ. Και αυτό το ζήσαμε στην Αθήνα πολλές φορές. Επίσης, παίρνει τα ίδια δευτερόλεπτα ή λιγότερα όταν δεν έχει ταλέντο κάποιος. Είναι ειρωνία αυτό. Επίσης το καταλαβαίνουν όλοι. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, δεν είναι πολύ δύσκολο ο ρόλος του κριτή. Θέλει μια ισορροπία μόνο κατά, γιατί μερικοί μπορεί να το παίρνουν κατάκαρδα, μπορεί να απογοητεύονται, οπότε λίγο προσέχεις εκεί, γιατί μπορεί ο άλλος, ξέρεις, να συνεχίσει να τραγουδάει, ενώ δεν πρέπει. Εσείς τη δική σας άκρη πώς τη βρήκατε? Εγώ τη δική μου την άκρη, μόλις γνώρισα τη φωτογραφία, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Ήθελα να ζω και να αναπνέω μόνο γι' αυτό, οπότε ρώτησα δύο γνωστούς μου ποιος είναι ο καλύτερος φωτογράφος στην Αθήνα και τότε μου είπαν ένα όνομα και το χτύπησα την πόρτα. Και φυσικά δεν με προσέλαβε, αλλά λέω εγώ, ό,τι και να κάνετε, εγώ θα μείνω εδώ. Θέλω να είμαι εδώ χωρίς να πληρώνομαι. Θα κάθομαι όλη μέρα, θα προσέχω, θα κάνω δουλειές. Εννοείται ότι μέσα σε λίγες μέρες μου είχαν προσλάβει, γιατί ήταν τέτοιος ο ζήλος μου. Πήγαινα πρώτος και έφευγα τελευταίος. Αγαπούσα τόσο πολύ αυτό το πράγμα και φαίνεται. Αυτό επίσης είναι μια. Όχι δίδαγμα, αλλά θέλω να το πω και στους νέους. Ακολουθήστε αυτό που αγαπάτε. Μόνο όταν το κάνεις, όταν κλείνεις τα μάτια και λες τι μπορώ να κάνω χωρίς να το βαριέμαι κάθε μέρα. Ψάρεμα. Αυτό γίνει ένας καλός ψαράς. Όλα αυτά, πότε τα συνειδητοποίησατε? Στα 8. Είναι 8 στα 9 σε ηλικία. Αυτά που λέω τώρα. Αποκλείεται. Καλά, αντιτάξει, με ανακαλύψατε. Άντε 18. Στα 10. Όχι, στην εφηβεία όλα αυτά. Και είχα την τύχη να κάνω. Τύχη. Είχα τη μανία να κάνω παρέα με μεγάλους ανθρώπους. Ξεκινώντας από τη μητέρα μου, η οποία συζήτηκε με τις φίλες της και άκουγα άρμεγα ό,τι λέγανε, ας πούμε, γιατί διαβάζαν τον τύπο της εποχής και όλα αυτά. Οπότε δεν μου έκανε. Γούστο να κάνω παρέα με συνομιλίκους μου, γιατί αυτοί μιλάγανε για άλλα πράγματα, για μπάλες, κάτι τρέχανε σε κάτι, αλάνες, κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ το μυαλό μου ήταν εκεί, να πω τι γίνεται σε τέχνη, σε θέατρο, σε μουσική, σε κουτσουμπολιά, τα πάντα. Ναι, για παιδί που μουτζρώνοντας τις λάσπες και κυνηγούσε μπάλα, δεν σας κόβω πάνω. Έχω παίξει μπάλα μια φορά, έξω φιλαρούχος. Με είχαν βάλει και φιλά κατά ρούχα έξω. Παπαράτσι στην Ελλάδα έχουμε. Παπαράτσι στην Ελλάδα έχουμε. Τα τελευταία χρόνια ναι, υπάρχουν μερικοί. Με την άνθηση όλων των περιοδικών αυτών των εβδομαδιαίων που δημοσιοποιείται η ιδιωτική ζωή των stars, των διασήμων, εγώ ξέρω κανένα δύο ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτό. Όταν ήσασταν στο Next Top Model, είχε ακουστεί όταν είχε τελειώσει το πρώτο Next Top Model ότι θα κάνετε τη δική σας εκπομπή. Το είχατε πει κι εσείς, ότι ναι. Το ζητάτε. Τι έγινε, τι εκπομπή ήταν αυτή? Δέχτηκα τρεις προτάσεις, σοβαρές και άλλες δύο-τρεις πιο φλού έτσι, που στείλουν να κάνουμε κάτι μαζί, θα θέλαμε να κάνουμε. Κάθισα και μέτρησα τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της τηλεόρασης. Έχω τη δουλειά μου και τις ασχολίες μου. Το θέμα είναι όχι να κάνεις τηλεόραση, τι κάνεις. Γενικότερα αυτό ισχύει στη ζωή. Η σημασία στη ζωή δεν έχει τι κάνεις, αλλά πώς το κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, εκπομπές υπάρχουν πολλές. Καλές όμως είναι λίγες. Αυτές που διασκεδάζουν το κοινό ή κάνουν το κοινό να σκεφτεί, να παρακολουθήσει με ενδιαφέρον ή να μάθει πράγματα.
Λοιπόν, από αυτά που σκεπτόμουν και τις προτάσεις που είχα, δεν λειτουργήσε ακριβώς, διότι ήταν συγκυρία, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, πώς να το πω. Όταν κάνεις κάτι πρέπει να σε βλέπει και ο κόσμος, mm-hmm. δεν μπορεί να το κάνεις σε διάφορα σταθμούς, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι, να είναι πιο περιθωριακά. Έπειτα, το άλλο είναι το θέμα, κάνεις αυτό που αγαπάς ή αυτό που θα είναι πολύ δημοφιλές. Και αυτό είναι μια παγίδα. Τα μάτια σας κάθε πρωί ποια γυναίκα τα βλέπει? Τα μάτια, ναι. Αυτόν τον καιρό δεν θα βλέπει. Για πολύ καιρό. Καμία. Αλλά θα δει που θα πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόπουλο. Πες μου, βρε Ελένη, αυτός ο άντρας είναι δυνατόν να είναι μόνος του? Πόσο πολύ μου αρέσει και εμένα. Και είναι και πολύ ισορροπημένος, γιατί είναι στήπη. Του κάνουν πρόταση από τόσες εκπομπές να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, να έχει δικιά του εκπομπή, από τόσα κανάλια, και αυτός είπε όχι. Που άλλα πήγαιναν με χίλια, έτσι.